Κυρίε και κύριοι, καλό απόγευμα. Στο Αιγαίο βρίσκεται το βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε με βροχέ και καταιγίδε μεγάλο μέρο τη χώρα. Στην Αθήνα, βέβαια, είχαμε κάτω από 10 χιλιοστά σαν ύψο βροχή. Ενώ τα μεγαλύτερα ύψη βροχή σημειώθηκαν, όπω είχαμε πει βέβαια και από τι προηγούμενε ημέρε, στη Δυτική και την Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, όπω μπορούμε να παρατηρήσουμε στο σχετικό χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων, όλο αυτό το σύστημα πλέον μετατοπίζεται ανατολικότερα. Δηλαδή, αύριο θα επηρεάσει μόνο νωρί το πρωί τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα απομακρυνθεί. Ο καιρό θα βελτιωθεί και θερμοκρασιακά θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά παρόλα αυτά, λόγω του ότι οι θα κρατήσουν δυτική, νοτιοδυτική, θα είναι σε καλά επίπεδα γύρω στου 18 περίπου με 20 βαθμού Κελσίου. Στο χάρτη λοιπόν των βαρομετρικών συστημάτων τη Βαλκανική, βλέπουμε λοιπόν όλο το σύστημα αυτό να έχει πάει βορειοανατολικά, δηλαδή να επηρεάζει ουσιαστικά την Ρουμανία και την Βουλγαρία. Στη χώρα μα θα έχουμε έτσι κάποια αραιή συνεφιά, κυρίω στη δυτική Ελλάδα και ένα πεδίο υψηλών πιέσεων, γεγονό αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα έχουμε γενικά βελτιωμένο καιρό με κάποια παροδική συννεφιά. Μπορούμε δε να παρατηρήσουμε στον αναλυτικό χάρτη ότι κάποια παροδική συννεφιά θα έχουν κυρίω οι πυροτικέ περιοχέ και βέβαια νωρί το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ίσω έχουμε κάποιε παροδικέ βροχέ μικρή διάρκεια, αλλά γρήγορα και ω και εκεί θα βελτιωθεί. Η άναμη θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική στα 4 με 5 μποφόρ το πολύ στα νότια πελάγη και η θερμοκρασία θα έχει μέγιστη τιμή του 19 με 21 βαθμού Κελσίου ε, τοπικά και 22 βαθμού θα έχουμε στις, ε, στην περιοχή Κυκλάδων, όπου εκεί θα είναι μάλιστα και πολύ πιο ανοιχτό ο καιρό. Στην Αθήνα τώρα θα έχουμε μόνο λίγη συννεφιά, κάπω πιο αυξημένη τι μεσπεριανέ ώρε στα βόρεια τη Αττική. Η άνεμη θα είναι δυτική, βόρεια-δυτική στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι στου 20 βαθμού Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά βελτιωμένο καιρό, με περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί κάποια παροδική ομίχλη, αν και είναι ανασταλτικό παράγοντα, γιατί θα έχουμε γενικά βορειοδυτικού ανέμου, πιο ασθενεί, στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για την υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ελλάδα, απλώ κάποιε λίγε παροδικέ νεφώσει. Η θερμοκρασία γύρω στου 17 με 18 περίπου βαθμού η μέγιστη τιμή τη και περίπου ανάλογη κατάσταση, αλλά βέβαια με πιο υψηλέ θερμοκρασίε στα δυτικά και τα νότια, όπου τοπικά θα φτάσουμε του 22, ίσω πρόσχερα και του 23 βαθμού Κελσίου στο Ηράκλειο, με κάποια παροδική μόνο συννεφιά. Για τι επόμενε ημέρε, θα διατηρηθεί ο καιρό με παροδική συννεφιά. Οι βροχέ που θα εκλωθούν θα είναι κυρίω στα δυτικά. Υπάρχουν συστήματα, δηλαδή υπάρχει βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο δεν μπορεί να μετακινηθεί ανατολικότερα, γιατί εμποδίζεται από ένα υψηλό, θα το δούμε αργότερα. Οι θερμοκρασίε θα είναι κανονικέ για την εποχή και οι άνεμοι θα φτάνουν το πολύ τα 5 με 6 ποφόρ στα πελάγια. Α δούμε λοιπόν τι ημέρε αναλυτικά. Παρατηρούμε ότι την Παρασκευή βρίσκεται αυτό το χαμηλό στην περιοχή τη ε, ε, Κεντρική Μεσογείου, κοντά στις ακτές της Αφρικής, έχει την τάση να κινηθεί ανατολικότερα, αλλά θα δώσει μόνο βροχές στην περιοχή της Αδριατικής, όπως επίσης και στα ε, δυτικά τμήματα της ε, Βαλκανικής. Στη χώρα μας θα έχουμε μόνο παροδική συννεφιά, με νοτιάδες στο Ιόνιο στα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασίες γύρω στους 18 με 20 περίπου βαθμούς, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας πιο υψηλή στα δυτικά. Το Σάββατο, όλο αυτό το σύστημα θα κινηθεί νοτιότερα Δηλαδή, νοτίο τη Ιταλία θα δώσει αρκετέ βροχέ στη νότια και σε μέρο τη κεντρική Ιταλία. Στη χώρα μα, μόνο παροδική συννεφιά, μια μικρή πιθανότητα μόνο στα βορειοδυτικά να βρέξει για λίγο και θα ενισχύσει του νοτιάδε, οι οποίοι θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ στα ανοιχτά του Ιωνίου. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ και η μέγιστη τιμή τη θερμοκρασία θα είναι στου 17 με 19 περίπου βαθμού. Το, την Κυριακή και μάλιστα ενδιαφέρει πολλού την Κυριακή γιατί έχουμε και το μαραθώνιο τη, στην Αττική, δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι να μα επηρεάζει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό. Θα έχουμε μόνο παροδική συννεφιά. Η σχετική υγρασία θα είναι περίπου στην Αθήνα γύρω στο 55% και η θερμοκρασία γύρω στου 18 με 19 βαθμού. Συνθήκε δηλαδή αρκετά καλέ και για το μαραθώνιο και βεβαίω οι βροχέ οι οποίε θα εκλωθούν θα επηρεάσουν κυρίω τη Δυτική Ελλάδα. Τη Δευτέρα όλο αυτό το σύστημα ε, οργανώνεται ε, βορειότερα, επε, ε, κινείται το ένα ανατολικά, οργανώνεται ένα άλλο χαμηλό ε, βορειοδυτικά της χώρας μας και επηρεάζει με κάποιες τοπικές βροχές από το μεσημέρι μόνο τα βορειοδυτικά και αν μη θά'ναι νοτιοδυτική στα 5 με 6 μποφόρ. Για το επόμενο τρίμερο στην Αττική, όπως είπαμε και προηγουμένω, Παρασκευή και Σάββατο μόνο κάποια παροδική συνεφιά, πιο αύξημη η συνεφιά την Κυριακή, όπω είπαμε, θα έχουμε τη θερμοκρασία στους 18 με 19 βαθμού. Βορειοανατολική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ και κάποιε βροχέ την Κυριακή. Αλλά θα δώσουμε περισσότερε πληροφορίε και αύριο θα είναι πιο έγκυρε σαφώ. Γιατί πηγαίνουμε πιο κοντά στην ημέρα αυτή. Μόνο κάποια παροδική συνεφιά μέχρι και το μεσημέρι. Τώρα για την Θεσσαλονίκη και εκεί η εξέλιξη του καιρού. Αυξημένη συνεφιά εκεί το Σάββατο με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά του 16 με 17 βαθμού Κελσίου. Οι άνεμοι ε, θα πλέον μεταβλητοί και δεν θα ξεπερνούν και αυτοί τα 3 με 4 μποφόρ. Και να κλείσουμε με τι γεωργικέ προειδοποιήσει από το Περιφερειακό Κέντρο τη Θεσσαλονίκη, όπου δίνονται χρηστικέ πληροφορίε για την ελιά και τι ασθένειε οι οποίε την επηρεάζουν. Περισσότερε πληροφορίε στο minagreek.gr και αν χάσετε τον καιρό λίγο μετά τι 5.30, μπορείτε να τον παρακολουθήσετε ξανά από το web TV τη προσωπική μου ιστοσελίδα Αυτά από μένα κυρίε και κύριοι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σα.